ο Κύριος αγαπητοί μου δίδει τις τελευταίες του μαρτυρίες εις τους άρχοντας του λαού, εκείνοι οι οποίοι ήσαν εμπεπιστευμένοι θέση να κρατούν και να αποδιγετούν τον λαόν εις την αλήθεια, αλλά προπαντός και κυρίως να τον καθοδηγήσουν προς τον Μεσσίαν. Θα το πω άλλη μια φορά. Ήταν οι εμπεπιστευμένοι από την Θείαν Πρόνοια για να οδηγήσουν το λαό του Θεού στο Μεσσία. Αλλά ακριβώς αυτοί οι ίδιοι στάθηκαν ανασταλτικό στοιχείο να μην προσέλθει ο λαός εις τον Μεσσία. Ο λαός του Θεού αισθάνθηκε τη θεότητα του Ιησού. Όταν είπαν οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων που πήγαν να συλλάβουν τον Ιησού ότι ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, ποτέ δεν ακούστη να ομιλεί άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος, και όταν ακόμη έλεγε ο τυφλός, ποτέ δεν ακούστη εις τον αιώνα να ανοίξει κανείς τυφλού μάτια εκ γενετής που να λείπουν οι βολβοί. Ο λαός λοιπόν είχε αισθανθεί ότι ο Μεσσίας ήταν κοντά του. Οι άρχοντες όμως εμποδίζουν τον λαόν να προσέλθει εις τον Χριστόν. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε το εξής. Ανάμεσα στα πολλά που τους είπε, είπε και τούτο: «Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ έχω έλθει φως τον κόσμο, ώστε εκείνος που πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι». Είναι μεγάλος ο λόγος αυτός και αποκαλυπτικός, αγαπητοί μου. Σε αυτόν και θα μείνουμε. Όταν ο Κύριος είπε «εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα», αποκαλεί τον εαυτόν του φως, και μάλιστα το είπε κι άλλοτε αυτό: «εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και βέβαια είναι αλήθεια ότι απεκάλεσε τους μαθητάς του φως και τους είπε «ημίσεστε το φως του κόσμου». Αλλά αυτό που είπε ο Κύριος στους μαθητάς του δεν ήταν παρά δευτερογενές, ότι δηλαδή εσείς θα πάρετε φως από μένα, αλλά δεν είσαστε φώτα, είσαστε, δηλαδή δεν είσαστε αυτόφωτα, είσαστε ετερόφωτα, και εξάλλου εσείς δεν ήλθατε από κάπου αλλού ως φως, αλλά σας καθιστώ εγώ φως, και το δικό σας το φως αναφέρεται στο ότι η διδασκαλία μου θα λάμψει στον κόσμο της οποίας φορείς είσαστε εσείς, και το παράδειγμά σας θα είναι φωτεινό, αλλά στην απόλυτη διάσταση φως του κόσμου είναι μόνο ο Χριστός. Το καταπληκτικό είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη φως του κόσμου λέγεται μόνον ο Θεός. Ο Θεός, ο Θεός Πατήρ, ο Θεός. Συνεπώς, όταν ο Χριστός λέγει ότι «εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα», δείχνει την ταυτότητά του, του ποιος είναι. Είναι Θεός. Και ότι η Θεία του φύσης είναι μία πραγματικότητα. Αποκαλύπτει δηλαδή την ταυτότητά του, τη Θεία του φύση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τον Ιησού Χριστόν απάβγασμα του Πατρός. Απάβγασμα. Που δείχνει ότι είναι Θεός. Είναι εκείνο το οποίο εμείς λέμε εις το σύμβολο της πίστεως φως εκ φωτός. Ότι είναι ο Υιός φως
και γεννήθη εκ του φωτός τον πατέρα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στην πρώτη του επιστολή ότι ο Θεός φώσεστη, ο Θεός φώσεστη, ο Χριστός είναι φως, άρα είναι Θεός. Αλλά εκείνο το εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα έχει να μας πει και κάτι άλλο. Το βάρος πίπτει επάνω εις το εγώ. Λίγο πιο πίσω, εις το 8ο κεφάλαιο, εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, στίχος 24, λέγει το εξής: «Εάν γαρ μη πιστέψετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών». Εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα τεφάνετε στις αμαρτίες σας. Τι θα πει εγώ είμαι, τι? Ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ότι εγώ είμαι ο Θεός που ενυνθρώπησα. Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει απάνω σε αυτό το εγώ ημί. Αλλά αυτό το εγώ ημί δεν σας θυμίζει εκείνο που είπε ο Θεός το ερώτημα του Μωυσέως, ποιο το όνομά σου? Και απήντησε ο Θεός, τι ερωτάς το όνομά μου? Εγώ ημί ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Που μεν το εγώ εκφράζει πρόσωπον, το δε ημί εκφράζει ύπαρξη. Εγώ ημί ο Ον, ο υπάρχον, αυτός που πάντα υπάρχει. Αυτή η μετοχή του ημί που δείχνει την αιωνία ύπαρξη του Θεού. Αυτός είναι ο Υιός. Εάν αγαπητοί μου δεν προσεγγίσουμε τον Υιόν με αυτήν την έννοια, μη πλανάμε τον εαυτό μας, άφεση αμαρτιών δεν έχουμε. Ούτε απολύτως. Διότι δεν αποδεχόμεθα το αίμα του σαρκωμένου Θεού. Το απορρίπτουμε. Έτσι μόνο μια σωστή πίστη και μια σωστή τοποθέτησή μας απέναντι στον ενανθρωπίσαντα, στον σαρκωθέντα Θεόν θα μας σώσει. Το να ζήσουμε τις εντολές του Θεού είναι σπουδαίο, αλλά είναι δεύτερο. Υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτόν. Την καλοσύνη τους την έχουν από την ανθρωπίνη φύση που ολότελα δεν διεφθάρει. Αλλά το να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλός χριστιανός υπάρχει απόσταση αβύσου. Διότι η αποδοχή στην πίστη του Ιησού Χριστού είναι το ξεκίνημα της σωτηρίας. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω πολύ σε αυτό, αγαπητοί μου, διότι σήμερα τονίζομαι τον τύπο του καλού ανθρώπου και όχι του σωστού, του καλού χριστιανού. Και όταν λέμε πολλές φορές καλός χριστιανός, εννοούμε πάντοτε τον καλό άνθρωπο. Εννοούμε τον αάρετον άνθρωπο. Εννοούμε τον ηθικόν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αυτός ο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός είναι εκείνος που έχει ορθήν δόξα δε Θεού και ορθήν λατρεία. Υπογραμμίζω και λατρεία. Θυμόσαστε στο διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα τι είπε? Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Εκείνο το εν αληθεία δείχνει ότι δεν μπορείς να προσκυνήσεις ορθά και να λατρεύσεις τον Θεό εάν δεν τον λατρεύσεις εν αληθεία. Και το μεγαλύτερο μέρος πάνω στο σημείο αλήθεια είναι η αλήθεια που θα έχω σαν γνώση δια των Θεών. Δεν μπορώ λοιπόν να λατρεύσω τον Θεό εάν δεν έχω σωστή δόξα, σωστή γνώση για τον Θεό. Εγώ λοιπόν, λέει ο Κύριος, φως εις τον κόσμον ελίληθα, έχω έλθει.
Πόσο μυστηριώδες εκείνο το ελίλιθα. Από πού, Κύριε, έχεις έλθει? Από πού ήρθες? Δεν είσαι κάτοικος της γης? Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιος από τους ανθρώπους μπορεί να διατείνεται ότι ήρθες στον κόσμο αυτόν από κάπου αλλού? Το είδατε πουθενά εσείς για κάποιον άνθρωπο? Αν υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι προϋπήρξαν και προζήσαν βέβαια πάντα στον κόσμο αυτόν, αλλά μην νομίσετε, είναι δαιμονική αυτή η αντίληψη. Το νομίζουν, τους το εμβάλλει ο διάβολος για να τους ενθυσίσει εκείνη την ανόητη θέση της μετεμψυχώσεως. Αλλά κι αν ακόμα υποτεθεί ότι δεχόμεθα την μετεμψύχωση, πάλι από τον κόσμο στον κόσμο βρισκόμαστε. Από πού ήρθε όμως ο Χριστός? Λέγει, εγώ ελήλθα εις τον κόσμο. Από πού ήρθε? Από τον αστρικόν κόσμο? Βλασφημία. Από πού ήρθε? Δεν ήρθε από πουθενά, γιατί είναι ο πανταχού παρόν. Όπως ωραία το διατυπώνει αυτό η Εκκλησία μας στον ακάθιστον ύμνον. Όλος ειν εν της κάτω και της άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Ολόκληρος είναι το κάτω και τα άνω δεν τα εγκατέλειψε καθόλου, γιατί είναι ο πανταχού παρόν. Το ελίλιθα ισοδυναμεί με το εφανερώθηκα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πολύ συχνά χρησιμοποιεί αντί του ρήματος ελίλιθα έχω έλθει, το ρήμα εφανερώθην ή εφανερώθηκα. Το φανερώνω. Το ρήμα αυτό είναι πολύ σπουδαίο, που δείχνει ότι αυτός που πήρε τη σάρκα μας παρά τ' αυτά δεν είναι από τη σάρκα μας. Είναι κάποιος άλλος. Και πρέπει να αναζητήσουμε ποιος είναι αυτός ο κάποιος άλλος. Είναι ο αιώνιος Θεός, ο αΐ υπάρχον. Είναι εκείνος ο οποίος είναι η προύπαρξης φως προϋπάρχων. Ο προϋπάρχων Θεός, ο αΐ υπάρχον. Ο ον, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, με αυτόν τον σόλικον τρόπον, για να εκφράσει, καταρχάς για να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού, και ύστερα για να εκφράσει το ανέκφραστο. Ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος. Αυτός που υπάρχει, αυτός που υπήρχε. Βάζει βέβαια το ίν, που δεν είναι παρατατικό στο ημί, το βάζει με άρθρο, ανάποδο πράγμα, για να εκφράσει ότι ο Υιός του Θεού πάντοτε υπήρχε σε παρατηνόμενον χρόνο και έξω από το χρόνο, και αυτός που έρχεται και πάντα έρχεται. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτόν πρέπει να δεχτούμε. Προσέξτε αγαπητοί, επιμένω πάλι, δεν είναι φιλόσοφος ο Χριστός. Δεν είναι ηθικολόγος. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν είναι κοινωνιστής. Δεν είναι απλώς ένας κοινός ανακαινιστής. Δεν είναι ένας από τους πολλούς που έζησαν στον κόσμο αυτόν. Είναι ο ένας, ο αιώνιος Θεός, που ήρθε στον κόσμο αυτόν και απεκάλυψε τον εαυτόν του και εφανέρωσε τον εαυτόν του. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει, ώστε εκείνος που θα πιστέψει σε μένα να μην μένει στο σκοτάδι, να μην μείνει στο σκοτάδι. Ποιο είναι το σκοτάδι? Μεταφορικά, το σκοτάδι, αγαπητοί μου, είναι η πλάνη, είναι η αμαρτία και κάτι ακόμα. Είναι η ανθρώπινη ερμηνεία περί του κόσμου και του ανθρώπου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επίνεια, δηλαδή κατ' ανθρωπίνη επίνεια, κατ' ανθρωπίνη σκέψη, που προσπαθεί να δώσει ερμηνεία τι είναι ο κόσμος και τι είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι τυχόν ο προορισμός του ανθρώπου. Είναι ακριβώς τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα που προσπαθούν να δώσουν απάντηση περί κόσμου και περί ανθρώπου.
Εάν λέγει κανείς δεν πιστέψει σε μένα, θα μείνει στη σκοτία. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους να παραπέμουν μέσα στην αμαρτία, να παραπέμουν μέσα στην πλάνη των διαφόρων ερμηνεών που δίνουν στο φαινόμενο κόσμος και άνθρωπος. Και εκείνος που ξέρει την αλήθεια, αλήθεια τι να πω, γελά ή θλίβεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να λέγουν τόσο και τέτοια ανόητα πράγματα. Κάποτε αγαπούσα, αγαπητοί μου, να μαθαίνω τι λέγουν οι φιλόσοφοι. Πολύ αγαπούσα και είχα πολλά χρόνια ασχοληθεί. Τους βρήκα, παρότι θα μπορούσε κανείς να επενέσει πολλά πράγματα, γελίους. Και μάλιστα τους φιλοσόφους μετά Χριστόν, όταν υπάρχει το φως, που ήρθε το φως και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά, να μένουμε στη δική μας επίνεια για να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο του κόσμου και του ανθρώπου. Τους βρήκα και τους βρίσκω γελίους. Ο Χριστός είπε μια πιο βαριά κουβέντα πάνω σε αυτό. Πάντες οι πρώοι μου ελθόντες, και τι έκαναν, είπαν ό,τι είπαν. Ακούστε, κλέφτε εσύ και ληστέ. Είναι κλέφτες και ληστές. Γιατί? Γιατί εκούρσευσαν, έκλεψαν, λίστεψαν την ανθρωπίνη ψυχή και την οδήγησαν στην πλάνη με τις διάφορες θέσεις που είπαν όλοι αυτοί. Λίστεψαν λοιπόν την ανθρωπίνη, την ατίμητη ανθρωπίνη ψυχή. Γι' αυτό το λόγο σας λέγω ότι ο Χριστός πραγματικά είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να διαλύσει το σκοτάδι και να μας πει ποιος είναι ο κόσμος, τι είναι ο κόσμος, ότι ό,τι υπάρχει αυτός είναι δημιουργός του και αυτός είναι ο λόγος των λόγων των όντων, δηλαδή ο λόγος των αιτιών των όντων. Και ότι εγώ ο άνθρωπος είμαι η εικόνα του Θεού που πείθηκα να ζήσω μέσα στο Θεό. Βέβαια οι άνθρωποι αισθάνθηκαν αυτήν την αλήθεια, αλλά κι αν ακόμα στην ολοκλήρωσή της την ένιωθαν, ποτέ δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στην πραγμάτωσή της. Μόνο δια της θεοθύσης σαρκός του Χριστού φτάνουμε στο να γίνουμε θεοί και να βρεθούμε στην κοινωνία του Θεού. Μόνο δια της σαρκός του Θεού. Σωστά λοιπόν, εκείνος που δεν πιστεύει σε μένα μένει στο σκοτάδι. Αλλά προσέξτε, ή να μη εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει, μη μείνει. Άωστε λοιπόν ήμεθα στο σκοτάδι, που δείχνει ότι από το σκοτάδι μας βγάζει. Ναι αγαπητοί, ήμεθα όλοι στο σκοτάδι. Όλοι οι απόγονοι του Αδάμ είναι στο σκοτάδι, μηδενός εξαιρουμένα. Ο Αδάμ μόνο δεν ήταν στο σκοτάδι, αλλά κατόπιν και εκείνος έχασε το αληθινόν φως, όπως ωραία ακούστη στο τροπάριο της Κασιανής, ότι «Α, εκείνη η πόρνη γυναίκα». Κασιανή είναι η συνθέτης του τροπαρίου αυτού, σπουδαία ποιήτρια των Βυζαντινών χρόνων. «Α, λέγει, εκείνα τα πόδια, εκείνα τα πόδια που ήρθε να πλύνει με μοίρα εκείνη η πόρνη γυναίκα και να τα σκουπίσει με τα μαλλιά της κεφαλής της, εκείνα τα πόδια που όταν τα άκουσε η Εύα στον παράδεισο εθορυβήθηκε». Όταν ήρθε ο Θεός και είπε «Αδάμ, που είσαι?» και εκκρίνησαν και οι δυο. Εκεί δεν τους ομίλει ο πατήρ, τους ομίλει ο Υιός. Ο Υιός παντού φαίνεται. Είναι αυτός που αργότερα ενυθρώπησε και ήρθε να σώσει τον Αδάμ και την Εύα και τους απογόνους του. Ο Αδάμ λοιπόν είχε σαφή γνώση του Θεού. Δεν ήτο εις το σκοτάδι, ήτο εις το φως. Αλλά οι απόγονοι του Αδάμ είναι πια στο σκοτάδι. Έχασαν τον Θεό.
Το πρώτο σύμπτωμα αυτού του σκότους είναι η ειδωλολατρία. Και όσες φορές μέσα στην ιστορία των λαών, της ανθρωπότητας καλύτερα, έχουμε σαφή γνώση του Θεού, που είναι η δίκαιη της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι ο Νόε, ο Σιθ και λοιποί και λοιποί, ο Αβραάμ είναι, γιατί κάθε φορά ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους δικαίους αυτούς και γίνεται αποδεκτός. Έτσι αγαπητοί, όλοι μεθα στο σκοτάδι, όλοι μεθα στο σκοτάδι, όλοι μεθα εις την πλάνη, και έρχεται ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε να μας βγάλει από το σκοτάδι αυτό. Αγαπητοί μου, ο Κύριος είπε και την άλλη όψη: «Και αν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρίλθον να κρίνω τον κόσμον, αλλή να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνον τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος, ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Ακούσατε, εγώ δεν ήρθα να κρίνω κανέναν, ήρθα να σώσω τον κόσμο. Αλλά στον παρόντα κόσμο δεν κρίνω κανέναν. Αλλά όταν όμως θα έρθει το τέλος του κόσμου, τότε θα τον κρίνει ο λόγος που ελάλησα. Εδώ είναι ένας άμεσος και έμεσος τρόπος του εξής θέματος. Έμεσος τρόπος είναι ότι εγώ είπα έναν λόγο, τον λόγο του ποιος είμαι, και εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο θα σταθεί το κριτήριο του απιστήσαντος. Άμεσα, συγγνώμη, έμεσα, το πρώτο είναι το άμεσο, άμεσο. Το έμεσο είναι το εξής, ότι εγώ είμαι ο λόγος. Ο λόγος λέγει θα τον κρίνει που ελάλησα, ως να τοποθετεί επιθρόν, σαν να προσωποποιεί τον λόγο, τον βάζει επιθρόνου κριτού και κρίνει τους απιστήσαντας. Μα ο λόγος θα καθίσει επιθρόνου κριτού, γι' αυτό και λέγεται λόγος, και θα κρίνει τους ανθρώπους. Σαν να θέλει να πει με άλλα λόγια, τώρα δεν είναι ο καιρός να σας κρίνω, είναι ο καιρός να σας σώσω. Όταν θα έλθει το τέλος της ιστορίας, τότε θα σας κρίνω. Αλλά θα κριθείτε, στην πραγματικότητα θα είσαστε αυτοκατάκριτοι, γιατί δεν θα έχετε πιστέψει. Για να μην φτάσουμε λοιπόν αγαπητοί μου να σταθούμε αυτοκατάκριτοι, παρακαλώ την αγάπη σας και κάνω έκκληση και στο νου σας και στην καρδιά σας, παρακαλώ πολύ, πολύ παρακαλώ, ας πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Αν έχουμε λήψεις στην πίστη μας, ας κάνουμε έρευνα να τον βρούμε, να τον ψάξουμε. Και είναι αλήθεια ότι εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν, τους αποκαλύπτεται. Αγαπάει ο Θεός Λόγος να αναζητείτε, και όταν δει ότι τον αναζητούν, τότε κάποτε κρύβεται περισσότερο. Παίζει ένα παιχνίδι, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη αυτή, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, για να κάνει πιο μεγάλο τον πόθο των αναζητούντων. Και όταν ο πόθος αυτός αυξήσει, τότε αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται ο Θεός Λόγος, γιατί αγαπά, αγαπά να αποκαλύπτεται.